Την επομένη φύγαμε από τους φυλιάτες. Πέρασαμε από λόφους και ένα τεράστιο πλάτωμα μας οδήγησε σε μια μικρή και στενή πεδιάδα στο βάθος της οποίας φιδοσέρνεται η ασημένια ταινία της Κερανίτσας. Περάσαμε πάνω σε τοξωτή γέφυρα που βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου η Κερανίτσα σμίγει με τον Καλαμά που είναι ωραίο και ήσυχο ποτάμι. Ανάμεσα στα δύο ποτάμια κυριαρχεί ένα μεγάλο πλάτωμα που ακουμπάει στο βουνό. Τείχη κυκλόπια, ωραίο πολυγονικού κτίσματος περικλείουν το πλάτωμα και διαβαθμίζονται σε αρκετές ομόκεντρες βαθμίδες. Είναι η αρχαία Πασαρών. Από εκεί ψηλά φαίνονται τα δύο ποτάμια που σμίγουν σε ένα στένομα προς την πλευρά της θάλασσας. Επιβλητικές οροσειρές, μεγάλα μαύρα σύννεφα, κοπάδια που κουδουνίζουν πάνω στην παλιά Ακρόπολη μέσα στο χαλί των λουλουδιών. Βοσκοί άγριοι που φτάνουν ένας-ένας και κρυπτογαμικά ποζάρουν. Πάνω στην Ακρόπολη οι βοσκοί εγκατέστησαν το γραφικό τους καταβλισμό. Σε ένα ξερό δέντρο κρέμονται τα δοχεία τους, κουτάλες, ζώνες. Ησυχάζουν τα σκυλιά, τους ξαναφωτογραφίζω και μας προσφέρουν γιαούρτι. Μας προσκαλούν να κρατήσουμε το ξύλινο κουτάλι για ενθύμιο. Αγοράζω από τον νεαρό βοσκό την περίτεχνα σκαλισμένη γλίτσα του. Ο νεαρός δείχνει πανευτυχής, μα πιο ευτυχής νιώθω εγώ, ο Αστός.